Αρκαδία 938. Ξεκινάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σκιτζή, ο οποίος είναι υποψήφιος με την παράταξη Τρίπολη αύριο του νη δημάρχου Κωνσταντζιούμη. Καλημέρα κύριε Σκιτζή. Καλημέρα κύριε Λεόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, θα μιλάμε στον ελληνικό γιατί ναι. Είσαι και μικρότερος εσύ. Είσαι από τους νέους υποψηφίους, κατεβαίνεις πρώτη φορά. Γιατί επέλεξες να κατέβεις με τον νυν δήμαρχο? Να απαντήσουμε και κάτι το οποίο σχολιάζεται γι' αυτό. Ναι. Είναι μια επιλογή η οποία έγινε μετά από πολλή σκέψη. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση γενικά και για την συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα, όσο για την παράταξη του νυν δημάρχου, νομίζω ότι έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο κατά την περίοδο που έχει στα χέρια του το τιμόνι του Δήμου. Νομίζω ότι φέρει πολύ θετικό πρόσημο στον τομέα της εξωστρέφειας, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι κάτι το οποίο το επισήμενα από την αρχή, ότι είναι θεμελιώδης ανάγκη για το Δήμο να πάρει απόφαση ότι πρέπει να βγει προς τα έξω, να γίνει περισσότερο εξωστρεφής, και αυτό είναι κάτι που το έχει σε προτεραιότητα. Και τηρουμένων όλων των συνθήκων και των καταστάσεων που βρέθηκαν στο δρόμο του, δεν μιλάω μόνο για την πανδημία, είναι και η ενεργειακή κρίση και, και η κρίση ακρίβειας και οι στρεβλώσεις από την απλή αναλογική που είχε να διαχειριστεί, νομίζω ότι η θητεία του έχει θετικό πρόσημο. Και θεωρώ, βάσει και του πλάνου και του οράματος που έχει, ότι μπορεί να εγγυηθεί πως τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι μια συλλογική απόφαση. Συν φυσικά την ίδια την προσέγγιση του, το ότι με άκουσε και στις προτάσεις που είχα να του κάνω, ότι με άκουσε και στα λάθη που επεσήμανα, και αυτό θα το λέω πάντα, γιατί πολλές φορές χρεώνεται και συλλήβδιν στους δημάρχους, αλλά και στον Κωνσταντζιούμη, ότι δεν ακούει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος από τους υποψηφίους που να μην τον έχει ακούσει και να μην τον έχει ακούσει στα λάθη και να μην έχει παραδεχτεί λάθη. Ναι, βέβαια, να πούμε ότι το δεν ακούνε, που το οποίο ακούγεται όντως διαχρονικά για δημάρχους και όχι μόνο για δημάρχους, αναφέρεται στη μετεκλογική περίοδο, δεν αναφέρεται στην προεκλογική. Δηλαδή, προεκλογικός προφανώς θα ακούσει ο εκάστοτε υποψήφιος δημάρχος. Το θέμα είναι μετεκλογικός. Θα μπορέσει ή θα θελήσει να υλοποιήσει κάποια από αυτά, με δεδομένο ότι σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο, ο επόμενος δήμαρχος, όποιος και αν εκλεγεί, θα είναι σε εισαγωγικά παντοδύναμος, δηλαδή θα έχει κάθε έλεγχο σε όλα τα όργανα, τα λίγα που θα υπάρχουν και θα καταργηθούν και κάποια άλλα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ λέω ότι χρεώνονται ότι δεν ακούνε και δεν δέχονται τα λάθη. Αυτό είναι, νομίζω, ανεξαρτήτως του προεκλογικού και του μετεκλογικού. Ίσα-ίσα που προεκλογικά τα λάθη ακόμη πιο δύσκολα τα ακούνε και τα παραδέχονται, λόγω του ότι είμαστε σε προεκλογική διαδικασία. Τώρα, στο μετά, νομίζω ότι ήταν και παραμένει ένας άνθρωπος που, και ολόκληρη δημοτική αρχή, που αν μη τι άλλο, δεν είχαν κλειστές πόρτες. Μπορείς να πεις ότι δεν τα καταφέραμε να τα βρούμε σε κάτι, ότι είχαμε διαφωνίες για κάτι, ότι κάτι δεν έγινε, και ο ίδιος ο δήμαρχος το λέει. Αλλά ότι βρήκες κλειστές πόρτες και κλειστά αυτιά, δεν νομίζω ότι μπορεί και ο πιο κακοπροαίρετος να το πει αυτό. Άρα ουσιαστικά μας λες ότι κάτι που ήταν, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή σου να κατέλθεις στις εκλογές, είναι το γεγονός ότι ο δήμαρχος εμφανίζεται να συζητάει, να δέχεται προτάσεις, να είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση, σε συνεργασίες κτλ. Τώρα, είπες για εξωστρέφεια. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε κάποια πράγματα, με δεδομένο ότι είχαμε την πανδημία, η οποία σταμάτησε τα πάντα για 2 περίπου χρόνια σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, ουσιαστικά και σε όλο τον πλανήτη σχεδόν. Τώρα, υπάρχει όμως μια κριτική που ασκείται, ότι και προσφάτως ασκήθηκε και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό και με την οικονομία, γι' αυτό το λέω, ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται, ναι μεν καλώς γίνονται, όπως ας πούμε είναι η Λευκή Νύχτα, το street food που κάνει το επιμελητήριο με το Δήμο κλπ. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουν λίγο και να γίνουν πιο ελκυστικές οι εκδηλώσεις αυτές. Γιατί γίνονται παντού το ίδιο, εννοούν σε όλες τις πόλεις δηλαδή της Ελλάδος, γίνεται το ίδιο πράγμα, οπότε ναι. Η Τρίπολη ουσιαστικά τι κάνει? Ψυχαγωγή τους δικούς της κατοίκους. Δεν φέρνει άλλους αυτό. Πώς το σχολιάζεις? Συμφωνώ στο ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσημο, το οποίο να έχει να κάνει με την τοπική
παράμετρο, ας πούμε. Δηλαδή, αφού ανέφερες και το street food, ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερο έντονο το στοιχείο της τοπικής γαστρονομίας, το τοπικό, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η σκέψη προκύπτει από την ανάγκη που έχουμε πλέον, που μας έχει περάσει σαν προτεραιότητα, να υπάρχει η έννοια του branding σε όλα. Αυτό δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να είναι οδηγός για τα πάντα. Αν χτίζουμε τα πράγματα που φτιάχνουμε μόνο έχοντας στο νου μας το branding, δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα που θα διαρκέσει στον χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η αίσθησή μου ως προς αυτό. Όμως να πούμε ότι αυτό που χρεώνεται, ότι δεν είχαν το τοπικό στοιχείο ή ότι, ξέρω εγώ, λείπαν κάποια πράγματα, χρεώνεται γιατί κάτι έγινε. Να μην ξεχνάμε περιόδους που δεν γινόταν τίποτα, να μην ξεχνάμε περιόδους πλήρους ακινησίας του Δήμου, δεν είναι μακρινές. Καλό είναι να τα θυμόμαστε και να βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει μια δραστηριότητα. Αν το Δήμαρχο τον κρίνουν για κάτι, είναι επειδή έχει κάτι να τον κρίνουν. Να. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχει να παρουσιάσει κάτι, γι' αυτό το λόγο και κρίνεται. Αν δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα, θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε και το ότι γίνεται και φυσικά να κάνουμε αυστηρή και σκληρή κριτική και για το πώς έγινε και για το να γίνει καλύτερο. Αλλά αυτή η κριτική, αν με επιτρέπεις, να είναι όλα τα χρόνια. Όχι να είναι μόνο προεκλογικά, γιατί νομίζω είχαμε μία ήσυχη αντιπολίτευση κατά τα 3 από τα 4 χρόνια. Για πολλούς λόγους. Ναι, ναι. Ήταν κόσμια και αυτό είναι προς τιμήν της. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει γίνει μία έξαρση που. Εντάξει. Εντάξει, τώρα είναι προεκλογική περίοδος, είναι θεμητό, βέβαια εξαρτάται με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, έτσι, πάντα. Δηλαδή το θέμα της αισθητικής και του πολιτικού πολιτισμού που το έχουμε και το λέμε σαν καραμέλα περισσότερο, βέβαια, είναι σημαντικό. Πάντως δεν θα έλεγα ότι ήταν ήπια η αντιπολίτευση, απλώς επειδή τα παρακολουθώ, όπως ξέρεις, τα δημοτικά συμβουλία ναι. και τα περιφερειακά, βέβαια, δεν υπήρχε αντικείμενο για να γίνει αντιπολίτευση, διότι φρόντισε η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ναι, τη οποία στη συνέχεια είναι η νέα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, φρόντισε να μην υπάρχει περιθώριο ουσιαστικής αντιπολίτευσης, διότι δεν μπορούσε η αντιπολίτευση να πετύχει τίποτα. Είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία ήταν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Τζιούμης ως δήμαρχος δεν είχε την πλειοψηφία. Σωστό. Είχε όμως την ικανότητα να περνάει θέματα, διότι ακριβώς έπρεπε να περνάνε κάπως τα θέματα. Και το φρόντισε αυτό η κυβέρνηση με την αλλαγή του νόμου και που κρίθηκε μετά αντισυνταγματική και είχαμε όλο αυτό εδώ. Ναι, ναι. Το ωραίο. Υπό αυτή την έννοια και με δεδομένη την πανδημία και τα διαπεριφοράς και τηλεφωνικά τα συμβούλια, εντάξει, δεν φάνηκε ιδιαίτερα ότι. Και δόθηκε η εντύπωση στον κόσμο ότι ήταν ήπια. Δεν ήταν ήπια, θα έλεγα εγώ. Δεν είχε αντικείμενο. Και όταν έβρισκε το παραμικρό, ήταν και σκληρή. Όχι, και δεν εννοώ από τον κύριο Σμπρινιώτη. Ναι, ήταν συντολικά, γι' αυτό μην είπα για αντιπολίτευση. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Σμπρινιώτη, ο οποίος και η παράταξή του, αν μη τι άλλο. Να το πω, γιατί υπάρχει μια παρανόηση, όντως, επειδή δεν ασχολείται ο κόσμος και δεν παρακολουθεί, και γιατί να παρακολουθείς εδώ που τα λέμε. Τις περισσότερες φορές τα συμβούλια είναι αποτυπικά μέχρι αδιάφορα και κάνουν ψηφίσματα γιατί δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Περισσότερο θέλω να εστιάσω εγώ με αυτό που είπα. Το ότι στα τελευταία δημοτικά συμβούλια υπήρξε μια εμφάνιση, μια έντονη παρουσία δημοτικών συμβούλων που στα προηγούμενα. Δεν πήγαινα. Ναι, σε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν παρίστατο πολύ ή και αν παρίστατο δεν ξέραμε, δεν ακούγαμε τη φωνή τους. Μάθαμε συμβούλους δηλαδή στον τελευταίο χρόνο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Ότι να είμαστε σκληροί. Όλη την τετραετία, την πενταετία εν προκειμένου τώρα με τον νέο. Εσύ πιστεύεις ότι αν κάποιοι νέοι υποψήφοι, ενώ και ηλικιακά ή που κατεβαίνουν πρώτη φορά, είτε από τη δική σας παράταξη είτε την άλλη παράταξη, εκλεγούν, θα έχουν λόγο, θα παρεμβαίνουν ή θα κάνουν και αυτοί ό,τι έκαναν παλαιότεροι, οι οποίοι απλώς ακούνε τον επικεφαλής τους να τοποθετείται και συμφωνούν πάντα σε ό,τι αποφασίζει? Γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν λόγο. Δεν έχουν επιλογή. Εάν εκλεγούν, οφείλουν να διεκδικήσουν να ακουστεί η φωνή τους. Έχουν στήριξη από κάποιο κόσμο για να βρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα οφείλουν για τον κόσμο που τους στήριξε και τους πίστεψε να διεκδικήσουν να ακουστεί η φωνή τους. Και εάν η φωνή δεν ακούγεται, να δουν τι θα κάνουν στην παραπέρα πορεία τους. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα νόημα ένας εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος απλά πειθαρχεί σε κάτι ή ακούει τον επικεφαλής ή ακούει και άλλους δύο-τρεις
κορυφαίους δημοτικούς συμβούλους και δεν παρεμβαίνει και ο ίδιος. Ο καθένας έχει κάτι που μπορεί να συνεισφέρει. Καταλαβαίνω ότι και εννοείται ότι οι νεότεροι υποψήφοι, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, δεν θα, δηλαδή πρέπει να το πω πιο απλά, να ματώσουν για να γίνει, για να ακούγεται η φωνή τους, για να πιστούν οι υπόλοιποι ότι αυτοί που μιλάνε τώρα έχουν να πούν κάτι σοβαρό. Αλλά για αρχή ας έχουν να πούν κάτι σοβαρό. Να ξεκινήσουμε αυτό. Όταν είναι να μιλήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος ο νέος, να έχει περιεχόμενο στο λόγο του, να έχει έναν καλό λόγο, έτσι θα κερδίσει και την προσοχή των άλλων και έτσι θα μπορεί να ακούγεται η φωνή του. Δεν χρειάζονται νομίζω ούτε φωνές, ούτε εντάσεις προκειμένου να πείσεις για αυτό που θες να πεις. Να πούμε για να μην παρεξηγηθούμε ότι δεν εννοούσα ότι δεν τους επιτρέπεται να μιλήσουν. Προφανώς επιτρέπεται σε όλους να μιλήσουν. Ναι, όχι. Λέω για αυτό που είπα. Δεν επιλέγουν να μιλήσουν. Ναι, 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 ναι. Βολεύονται πίσω από τους επικεφαλείς, ναι, κατά βάση. Βολεύονται πίσω από τους επικεφαλείς. Ναι. Δεν, η αλήθεια είναι ότι. Και πολλές φορές και οι επικεφαλείς τους χρειάζονται. Δηλαδή. Υπάρχει, είναι και επώδυνο πολίτευμα η δημοκρατία. Πρέπει κάποιος να διαβάζει τις εισηγήσεις των θεμάτων, οι οποίες είναι τυποποιημένες μεν, αλλά αν κάποιος δεν έχει επαφή με αυτά τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολο πράγμα. Αυτός που διάβαζε όλες τις εισηγήσεις, βέβαια, και είχε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ήταν πάντα ο κύριος Γούργαρης, να το πούμε και αυτό. Διάβαζε πάντα τις εισηγήσεις. Πολλές φορές ήταν και πρόβλημα αυτό για τους υπολείπους που δεν τις είχαν διαβάσει. Άλλο αυτό. Άλλωστε στην Ελλάδα έχουμε παράδοση να μην διαβάζουμε. Δεν διαβάσαμε το μνημόνιο, δεν διαβάσαμε. Ναι, 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 ναι. Διάφορα. Λοιπόν, να πάμε σε δύο θέματα. Θέλω να σχολιάσεις πρώτα τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σου, πέρα από ό,τι γίνεται ήδη, στον πολιτιστικό τομέα. Τοπικός και όσον αφορά την εξωστρέφεια. Και δεύτερο, να μου κάνεις και ένα σχόλιο για το δημογραφικό, διότι εξελίσσεται σε, θα λέγαμε, βόμβα πλέον. Εκτός από τα αποτελέσματα της απογραφής, έχουμε πλέον δεδομένα στατιστικά τα οποία είναι τα χειρότερα στην ιστορία. Σίγουρα του κράτους, του ελληνικού κράτους από τότε που δημιουργήθηκε. Και πλέον λένε ότι όλοι πρέπει να υπαρθούν κάποια μέτρα επιτακτική ανάγκη ή να γίνει μεγάλη αφομοίωση ανθρώπων από τρίτες χώρες. Γιατί αλλιώς δεν γίνει τίποτα. Να πάμε πρώτα στο κομμάτι του πολιτισμού, ναι, που είπες και το οποίο, με το οποίο έχω μια σχέση. Η άποψή μου είναι, και το λέω πάντα, ότι πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη διαχείριση αυτού του τομέα, ξεκινώντας πρώτα από το να δούμε τι έχουμε, μετά να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα και στη συνέχεια να κάνουμε ένα σχέδιο σωστό, προκειμένου η αξιοποίηση και να μπορέσει να λειτουργήσει και να μπορέσει να έχει διάρκεια. Νομίζω ότι επειδή ο πολιτισμός είναι ένας εύκολος τρόπος προσέλκυσης τουρισμού, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτισμό για τον τουρισμό. Ακριβώς με αυτές τις λέξεις το έχουμε συζητήσει και με το Δήμαρχο και είναι απόλυτα σύμφωνος. Δεν έχει δηλαδή κάποιο νόημα να πούμε ότι θα φτιάξουμε μία εκδήλωση πολιτιστική για να φέρουμε τουρισμό στην πόλη, για να έρθουν επισκέπτες. Αυτό δεν θα δουλέψει. Θα δουλέψει για λίγο, στη συνέχεια θα πεθάνει. Δεν θα μπορέσει να ζήσει. Πρέπει να θέσουμε για ποιο λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε στην πόλη. Κάνουμε μία πολιτιστική εκδήλωση, κάνουμε μία δράση, κάνουμε ένα φεστιβάλ, mm-hmm, κάνουμε κάτι. Τι στόχο έχουμε, σε ποιους στοχεύουμε? Στοχεύουμε πρώτα στους επισκέπτες, στοχεύουμε πρώτα στους πολίτες του Δήμου, στοχεύουμε πρώτα στο να αναπτύξουμε την τέχνη? Να δούμε ποια είναι η στόχευσή μας. Κατά τη γνώμη μου πρέπει πρωτίστως, εφόσον είμαστε και επαρχία, θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύσουμε στους πολίτες μας. Πρέπει πρώτα οι δράσεις του Δήμου να αφορούν στους πολίτες του, να είναι καλές, να προάγουν την τέχνη κατά δεύτερο επίπεδο, και αν αυτά τα δύο γίνονται σωστά και καλά, είναι βέβαιο ότι θα έρθουν επισκέπτες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μία δράση, mm-hmm, για να φέρουμε τον επισκέπτη εδώ. Ναι. Δηλαδή, το λέω σε συνάρτηση και με την εξωστρέφεια που είπαμε πριν. Νομίζω, είναι νομίζω μια... ότι είναι αυτό μια λογική είναι το μοτίβο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε. Είναι στρατηγικό σχεδιασμό. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο, σε τι μπορούμε να επενδύσουμε. Να καταγραφεί δηλαδή το τι έχει, είτε σε υλικό, τα πολιτικά μας διαθέσιμα, σε υποδομές, σε σωματεία, άτομα, ναι, ναι, σε πρόσωπο, διοικητικά, να δούμε τι έχουμε. Και για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται και τα οποία είτε δεν τα ξέρουμε είτε δεν τα έχουμε αξιολογήσει σωστά. Πρόσφατα πήγα στο Ρωινό, στη Γιοντή Μελιού Καρυδιού. Ήταν πάρα πολύ ωραία και εγώ δεν είχα ξαναβρεθεί εκεί, ας πούμε. Θέλω να πω ότι και οι σύλλογοι των χωριών κάνουν τις προσπάθειές τους και πρέπει να δούμε τι από αυτά μπορεί να αξιοποιηθεί και να γίνει πιο ολοκληρωμένο. Είναι συνολικός ο πολιτισμός. Και εγώ, στην άποψή μου και στις προτάσεις που έχω κάνει, έχω επισημάνει και την ανάγκη ο πολιτισμός να διαχυθεί προς τα χωριά και τα χωριά να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό
που γίνεται στην πόλη. Πάμε λοιπόν σε κάτι που ανέφερα πριν ως ερώτηση και το οποίο απειλεί την ύπαρξη των χωριών. Στο δημογραφικό. Ναι. Γιατί ειδικά να πούμε και ένα περιστατικό τώρα αυτές τις μέρες. Έχουμε πολλά περιστατικά, δεν μπορούμε να τα πούμε. Τα περισσότερα δεν μπορούμε να τα πούμε. Δυστυχώς, αγαπητοί ακροτές, τι να κάνουμε, υπάρχει και το προσωπικό δεδομένο κτλ. Λοιπόν, αλλά ρωτάει ένας υποψήφιος έναν άλλον, πάτε στα χωριά, βρίσκεται κανέναν εκεί πέρα? Γιατί στην περιοχή που, από την οποία ήταν οι άλλοι υποψήφοι, που ήταν σε άλλη πόλη, σε άλλο όνομο της Πελοποννήσου, σε άλλη περιφερειακή ενότητα, δεν βρίσκουν κόσμο στα χωριά. Ναι. Ενώ εδώ είπε ο υποψήφιος στην Τρίπολη ότι βρίσκουμε. Ναι, έχει κόσμο. Ναι. Λοιπόν, φαντάσου που βρισκόμαστε δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Κοίταξε να δεις. Το αν βρίσκεις ή δεν βρίσκεις κόσμο σε μια περιοδία προεκλογική στο καφενείο δεν είναι κριτήριο για το δημογραφικό ζήτημα. Προφανώς. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι εγώ για το δημογραφικό ζήτημα έχω μιλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι το πρώτο, το θεωρούσα από τις προηγούμενες εκλογές, ότι το πρώτο με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί μια νέα δημοτική αρχή είναι πώς θα αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, της πόλης και του Δήμου συνολικά. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το να μείνουν εδώ αυτοί που είναι, έχει με το να επιστρέψουν αυτοί που φύγανε και με το να έρθουν και νέα άτομα. Να έρθει νέο ανθρώπινο δυναμικό απευθείας. Κάτι το οποίο θα γίνει με τις επενδύσεις που γίνονται στη βιομηχανική περιοχή, για παράδειγμα. Μόνο με τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν θα υπάρξει μια απότομη πληθυσμιακή αύξηση στην πόλη, τουλάχιστον, την οποία ο Δήμος αφενός πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί σε ζητήματα βασικά, σε ζητήματα στεγαστικά, σε ζητήματα σύντησης, σε ζητήματα. Θα δούμε τι μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν και θα ζήσουν εδώ πλέον. Και θα αλλάξουν και την εικόνα της πόλης στη λειτουργία της, όχι την εικόνα προς τα έξω μόνο. Αφενός λοιπόν πρέπει να δει πώς θα το διαχειριστεί, αφετέρου να εξετάσει κατά πόσο αυτόν τον πληθυσμό θα μπορέσει να τον κάνει μια διάχυση τουλάχιστον στα κοντινά χωριά. Που υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν και ενδεχομένως να έχουν διάθεση να μείνουν στο στάδιο, στις Ρίζες, στο Θάνας, στο Μερκοβούνι, λέω τα κοντινά χωριά, ας πούμε, του Δήμου, και να ζήσουν εκεί. Μερικοί ψάχνουν τρόπο να γυρίσουν στην επαρχία για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όχι μερικοί, πλειοψηφία. Θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Ναι, προφανώς όμως πρέπει να, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους μετανάστες, οι οποίοι θα μείνουν μόνιμα ή νομότυπα, εννοείται. Βεβαίως. Και οι οποίοι πρέπει να αφομοιωθούν. Κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Νομίζω σε αυτό, για να γυρίσουμε και στον πολιτισμό, μπορεί να αποτελέσει μια πόρτα ο πολιτισμός. Ναι. Να δώσει ένα πάτημα. Να γνωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να γνωρίσουμε την κουλτούρα τους, να τους εντάξουμε. Εγώ όσο καιρό μείνουν οι πρόσφυγες που είχαν φιλοξενηθεί στην πόλη. Οι Σύριοι, ναι. Δεν νομίζω ότι πέρα από κάποιες ακροδεξιές γραφικότητες που είδαμε. Δεν νομίζω ότι ούτε ότι κανείς τους αντιμετώπισε άσχημα. Νομίζω ότι αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία, παρότι η ίδια η κοινωνία που τους αγκάλιασε έλεγε πώς θα αφομοιωθούν αυτοί, πώς θα προσαρμοστούν. Μια χαρά. Μα δεν είναι καθόλου για το τυχαίο διάστημα που μείνανε. Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ήταν το πρόγραμμα Εστία, νομίζω. Ναι. Όταν ξεκίνησε ο τότε αντιδήμαρχος, να είναι καλά ο άνθρωπος, είχε πει ότι είναι Σύριοι χριστιανοί. Μην τυχόν και θεωρήσει κάποιος ότι είναι μουσουλμάνοι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, λες και είναι κακό. Αυτό είναι γραφικότητα. Ναι, και καλό είναι να μην, το κάνει κεντρική πολιτική. Να μην μπαίνουν καν στο τραπέζι στη διαχείριση ενός ανθρώπου. Ούτε το θρησκευτικό του κομμάτι, ούτε το. Τι να κάνουμε τώρα, το σεξουαλικό του, ούτε τίποτα. Υπάρχει παράδοση. Εντάξει, δεν την αφήνουμε. Είμαστε όμως το 2023. Καλό είναι σιγά-σιγά, είναι στο χέρι μας να τα αφήνουμε πίσω. Και καλό θα είναι να το. Αυτό αλλάζει μόνο από τους ίδιους τους αιρετούς. Οι ίδιοι αλλάζουν το λόγο τους και μπορούν να επηρεάσουν και τον κόσμο. Ωραία. Η γνώμη μου είναι. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα το Σκιτζή, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία προσωπικής εκλογής και στην παράταξη του την Τρίπολη αύριο του κυρίου Τζιουμί. Αρκαδία 938.